Ο στρατευθείς το βασιλεί των αιώνων, των επιγείων, την στρατείαν αποσώ, και εφθαρσώ σε κηρύξας Χριστόν τον Θεό. καλόν εκτελέσας, μάρτης Θεοδόξαστος, του οτι εδείχθης. Ον εκ δύσω πίσω ζεσθε τους σε Υπότιτλοι AUTHORWAVE Κύριο <Τι> ημνούμεν σε σήμερον, Μάρτης Θεόφρον, Ισίδωρε εν δόξε. Ξήφι εκτμηθήσου την κεφαλή, έτε με στι πλάνη, Αθλοφόρε τα και Χριστό ηνόθη τη κεφαλή των όλων ω κοινόνο του πάθου. τη δεκάτη τετάρτη του μηνός Μαΐου, η Ιερά Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ισιδόρου του Ενχείο. Μπροστά στο φρικτό μαρτύριο των Αγίων, επιτρέπει ο Κύριος σε κάποιες περιπτώσεις να συμπάσχει και η άλογη φύση. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Ισίδωρο, που με το μαρτύριό του συνδέεται και η περίφημη μαστίχα της Χίου. Τα δενδρύλια αυτά μέχρι τότε ήσαν άγριοι σκίνη. Όταν όμως σύρθηκε ανάμεσα στους θάμνους αυτούς, εμόφυρτος ο Άγιος, εκείνα δάκρυσαν. Τα μαργαριταρένια τους δάκρυα έτρεξαν στη γη σαν άφωνοι συμπαραστάτες των φοβερών βασάνων του Αγίου Μάρτυρος. Αυτή την αλήθεια τονίζει και ο ημνογράφο της Εκκλησίας λέγοντας τες προς τον κτίστην ευχέ σου σι εχαρίστωσας, το αποστάζον δάκρυ εκ των σχήνων της χείου. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ισίδωρος έζησε στα μέσα του τρίτου αιώνος μετά Χριστόν, όταν στον θρόνο της Ρώμης βασίλευε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορ Δέκιος. Καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και οι γονείς του ήσαν ειδωλολάτρες και υπηρετούσε στον αυτοκρατορικό στόλο ως αξιωματικός με τον βαθμό του οπτίωνα, δηλαδή του εμπιστευτικού συμβούλου του διοικητού. Ο διοικητής του στόλου ήταν ο Νουμέριος. Ο στόλος κάποτε σε έναν βαρύ χειμώνα ήρθε και για καιρό έμεινε στο λιμάνι της Χίου. Ο Ισίδωρος που είχε ήδη γίνει χριστιανός με τον φίλο του αμώνιο φιλοξενήθηκαν σε κάποιο χιώτικο χριστιανικό σπίτι. Κοντά τους όμως είχε την οικία της μία πόρνη η Άφρα, που έμενε με την μητέρα της η Λαρία και με άλλες γυναίκες εκλή των ηθών. Οι γυναίκες αυτές βλέποντας αρχικά τους δύο ξένους ναυτικούς, δελεάστηκαν, αλλά σαν πλησίασαν τον Ισίδωρο έμειναν κατάπληκτες, από τα θεία σημεία, που ο Θεός των χριστιανών δια του πιστού του Ισίδωρου του εφανέρωσε. Ξαφνιασμένες αντίκρισαν ένα φωτεινό σταυρό να λάμπει μέρα νύχτα πάνω από το φιλόξενο σπίτι όπου διέμενε ο χριστιανός Ισίδωρος. Αυτό στάθηκε αφορμή ώστε όλες αυτές οι γυναίκες να μετανοήσουν και να γίνουν χριστιανές. Τότε ο εκατόνταρχος Ιούλιος που άκουσε αυτά έρχεται στον Ναύαρχο Νουμέριο και κατήγγειλε τον Ισίδωρο ότι είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος, παρόλη την εύνοια που είχε προς τον Ισίδωρο, τον κάλεσε να απολογηθεί για αυτήν την καταγγελία. Ο Ισίδωρος, με θάρρος και παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Αφού με υποσχέσεις ο Νουμέριος δεν πέτυχε τίποτα, τότε υπέβαλε τον Ισίδωρο σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Νουμέριος, διαπιστώνοντας το ακατάβλητο φρόνημα του μάρτυρα, διέταξε να τον κλείσουν στην φυλακή. Εκεί έρχονται από την Αίγυπτο και τον βρίσκουν οι γονεί του. Εκεί έμαθαν πως ο γιος του έγινε χριστιανός. Ο πατέρας του, αφού δεν πέτυχε να μεταστρέψει τον ιό του, έρχεται στον Άβαρχο Νουμέριο και του λέει « Απαρνούμε τον ιό μου γιατί αρνείται την πίστη μας. Δεν θέλω να τον ξέρω πλέον, για γιο μου. Μάλιστα τόσο πολύ θύμωσε ο πατέρας του, που ο Ισίδωρος απαρνήθηκε την ψευτοθρησκεία των ειδόλων που τον καταράστηκε. Ο Νουμέριος διέταξε να δέσουν τον Άγιο Ισίδωρο πίσω από ένα αγριεμένο άλογο, που καθώς έτρεχε σε άγριους και πετρώδεις το σώμα του θαυμαστού μάρτυρος κατακόπηκε. Και από τα σημεία αυτά που πέρασε το άγριο άλογο, σέρνοντας τον Άγιο Ισίδωρο, οι σχήνοι, τα δενδρύλια που υπήρχαν εκεί πέρα, δάκρυσαν, και έτσι προήλθε η φημισμένη μαστίχα της Χίου. Καθώς το αγριεμένο άλογο έτρεχε, το σώμα του Αγίου Μάρτυρος κατακόπηκε. Μετά από αρκετή ώρα επανέφεραν το άλογο από την απάνθρωπη αυτή η διαδρομή και ο μάρτυρας ανέπνεε ακόμη. Τότε ο Δήμιος με το σπαθί του απέκοψε την τιμία κεφαλή του Αγίου Ισιδόρου. Έτσι ο θαυμαστός μάρτυρας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν 14 Μαΐου του έτους 250 μετά Χριστόν, όταν ο μάρτυρας του Χριστού Ισίδωρος Αποκεφαλιστής παρέδωσε το πνεύμα του. Την αποκοπήσα κεφαλή του Αγίου την πέταξαν σε ένα βαθύ πηγάδι, από το οποίο οι χριστιανοί αντλώντας νερό έβρισκαν θεραπείες από διάφορες ασθένειες. Το εμόφυρ το σώμα του το πέταξαν σε ένα φαράγγι για να το κατασπαράξουν τα αγρίμια. Μάλιστα όρισαν και φρουρούς για να μην το πάρουν οι χριστιανοί. Όμως μία χριστιανή, η ευσεβής Παρθένος Μυρόπη, βοηθούμενη από τον αμόνιο τον φίλο του Αγίου Ισηδόρου, κατόρθωσε να πάρει το ιερό λύψανο και να το ενταφιάσει. Σαν ανακαλύφθηκε όμως η πράξη της, η νεαρή χριστιανή, για να μην τιμωρηθούν αδίκως οι φύλακες, παρουσιάστηκε και ομολόγησε την πράξη της». Ο νουμέριος οργισμένος πρόσταξε να την υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και μισοπεθαμένοι την έκλεισαν στην φυλακή. Κατά το μεσονύκτιο η Αγία όπως προσευχόταν βλέπει ένα φως λαμπρό να λάμπει μπροστά από αυτήν και μέσα του εμφανίστηκε χορός Αγίων Αγγέλων που έψαλε ύμνους. Ανάμεσα στους Αγγέλους ήταν και ο μάρτυρας Άγιος Ισίδωρος ο οποίος της είπε Α είναι ειρήνη σε σένα, διότι έρχεσαι κι εσύ σύντομα κοντά μας». Η Αγία Μυρόπη τότε παρέδωσε την ψυχή της στο Χριστό και η φυλακή γέμισε από θείο άρωμα. Τους έθαψαν κοντά και αργότερα πάνω από τον τάφο τους κτίστηκε λαμπρός ναός. Τα χαριτόβρητα λείψανα του Αγίου Ισηδόρου τα έκλεψαν οι παπικοί Βενετοί και τα έφεραν στην Βενετία. Το έτος 1967 οι ευσεβείς χιώτες κατόρθωσαν να πάρουν πίσω κάποια μέρη από το λείψανο του Αγίου, όπου με τιμές μεταφέρθηκαν στο νησί της αθλής του και κατατέθηκαν στο ναό του. Ολοζώντανος παραμένει στην μνήμη των ευσεβών κατοίκων της Χίου, ο Άγιος Ισίδωρος, και είναι αμέτρητα τα θαύματά του. Θαύμα όμως συνεχές του Αγίου παραμένουν τα μαστιχόδενδρα που δάκρυσαν στο φρικτό του μαρτύριο και μέχρι σήμερα προσφέρουν το δάκρυ τους τη μαστίχα. Όπου κι αν προσπάθησαν να τα μεταφυτεύσουν, αυτά δεν απέδωσαν. Φυτρώνουν μόνο από τα μέρη αυτά τα οποία πέρασε ο Άγιος Ισίδωρος σειρώμενος από το Άγριο Άλογο. Ας έχουμε την ευχή του και τις μεσητείες του ενώπιον του Θεού πάντοτε.